πολύ ωραίο συνέστημα να ξαναγυρίζω σε μια τέτοια κοινότητα που βλέπω ότι παρόλες τις δυσκολίες που εντάξει αντικειμενικά υπάρχουν και υπήρχαν, ακόμα κάνει αυτό που συνάντησα και εγώ όταν ήμουν διδακτορικός φοιτητής. Έχει ένα πάθος και μια θέληση για τη γνώση και για την εφαρμογή αυτής της γνώσης προς την αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας. Το 1999 έφυγε από την Κρήτη για να εγκατασταθεί στην Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα συγκαταλέγεται στα λαμπρά μυαλά ενός από τα καλύτερα και αρτιότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου. Στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο καθηγητής Πέτρος Λιγοξυγκάκης διδάσκει στο τμήμα βιοχημίας, έχοντας διακριθεί για την εργασία του πάνω στην αλληλεπίδραση των εντόμων με ιούς. Αν καταλάβουμε αρκετά τη βιολογία, τη βασική βιολογία της αλληλεπίδρασης του εντόμου με το παθογόνο ιό ή παράσιτο, θα μπορέσουμε να σκεφτούμε και τρόπους να σταματήσουμε την μεταβίβασή του στον άνθρωπο. Σχολιάζοντας τη φυγή των νέων προς το εξωτερικό, εξηγεί ότι ακόμα στη χώρα μας οι επιστήμονες καλούνται να ξεπεράσουν αρκετά εμπόδια προκειμένου να χτίσουν το δικό τους μονοπάτι. Είναι γεγονός ότι δεν μπορούν να μείνουν όλοι και να βρουν δουλειά εδώ. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά αυτό θα γίνεται ευκολότερο. Και αυτό βέβαια πρέπει να έχει σχέση και με κάποιο είδους κρατικής πρόνοιας για να σταματήσει αυτή η έξοδος προς το εξωτερικό ή να μπορέσουν να ξαναγυρίσουν οι άνθρωποι που είναι ήδη εκεί. Με θάρρος και κουράγιο οι Έλληνες επιστήμονες διαπρέπουν μακριά, μέλη πλέον μιας μεγάλης ακαδημαϊκής οικογένειας σε νέες πατρίδες που τους έδωσαν την ευκαιρία να κάνουν αυτό που αγαπούν. Υπάρχουν στην Οξφόρδη αρκετοί Έλληνες καθηγητές. Τώρα ο ρόλος είναι περισσότερο να κρατάμε επαφή μεταξύ μας και με την πατρίδα. Δεν θεωρώ ότι το ότι είμαστε Έλληνες μας δίνει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, με την έννοια ότι πρώτα είναι η επιστήμη και μετά η εθνικότητα.